πρώτο μπάνιο για το 2021. Είναι Ιούλιος και προετοιμάζομαι να κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Όσοι είστε αρκετό καιρό στο κανάλι, ξέρετε ότι συνήθως τα πρώτα μου μπάνια τα έκανα από Μάιο. Μετά έγινε Ιούνιος και τώρα καταλήξαμε να είναι Ιούλιος. Του χρόνου θα είναι Αύγουστος. Όχι, εντάξει, του χρόνου εύχομαι να είναι ξανά Ιούνιος, διότι θα τελειώσω το στρατό και θα επιστρέψω επιτέλους στην αγαπημένη μου ρουτίνα. Παρ' όλα αυτά, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούριο vlog. Καλώς ήρθατε σε ένα vlog παλιό, έτσι δροσερό καλοκαιρινό, στο οποίο δεν θα ασχοληθούμε με αυτοκίνητα. Ή τουλάχιστον για να απαντήσω έτσι σε μια φλέγουσα ερώτηση, η οποία υπάρχει στα σχόλια όλες αυτές τις μέρες σχετικά με το νέο project. Έρχεται. Απλά δεν σας έχω πει τίποτα, γιατί την προηγούμενη φορά το μάτιαξα. Και όταν λες για κάτι, δεν βγαίνει με τίποτα. Τελικά το έχω αποφασίσει. Άρα θα έρθει από το πουθενά. Τέλος. Πού είσαι, μικρέ vlogger? Είναι το καινούριο μας φουσκωτό. Έχει γίνει έθιμο κάθε χρόνο. Βασικά δικό μου έθιμο, πάνω σου δεν ενθουσιάζεται καθόλου. Να παίρνω φουσκωτό. Πέρυσι θα πάρει τον κύκνο. Φέτος βρήκα αυτό το οποίο. Πέρυσι τον ανανά δεν είχαμε. Είχαμε πρόπερσι τον ανανά. Δεν είχαμε ποτέ ανανά. Είχαμε. Γλυφιτζούρι. Γλυφιτζούρι. Τα έχω κάνει στο μυαλό μου. Παρά πρόπερσι είχαμε πίτσα. Πρόπερσι είχαμε γλυφιτζούρι. Πέρυσι είχαμε κύκνο. Και φέτος έχουμε ουρανό τόξο. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ετοιμάζουμε γρήγορα την πρίκα μας και φεύγουμε για Χαλκιδική, όπου έχουμε επιλέξει εκείνο το ιδηλιακό, το ψαγμένο του τοπίο, εκείνο που σας έχω δείξει αλλά δεν έχω πει πολλά, για να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο, καθώς έχει ακραία θερμοκρασία έξω και θέλουμε κάπως να χαλαρώσουμε. Έχω ανάγκη να χαλαρώσω, έχω άδεια σήμερα από το εμβολιαστικό, οπότε τι καλύτερο το να είμαι σε μια παραλία μόνος μου και να απολαμβάνω την ησυχία. Παίρνουμε τα απαραίτητα, την τσάντα με όλες τις κάμερες και τα drone, κάμερα φουσκωτό η Κωνσταντίνα, τσάντα παραλίας και τσάντα καθώς θα κάνουμε και μια διανυκτέρευση στη Χαλκιδική. Οχ, έχει μπανιερά εδώ. Επιβαστήκαμε, πήραμε και καφεδάκι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο ταξίδι με το πόλο, έτσι, μεγάλο. Νομίζω, έχω πει ότι θα το αλλάξω, ότι θα το αλλάξουμε. Θα γίνει αλλαγή, αλλά νομίζω αυτό θα είναι το τελευταίο. Κρατήστε το έτσι όπως είναι. Και μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, τα καταφέραμε. Φτάσαμε στην ιδιωτική παραλία, δηλαδή σχεδόν φτάσαμε. Τώρα αυτό που μένει είναι να κατέβουμε. Έχει πολύ περπάτημα. Στην Ικαρία είχαμε κάνει πολύ χειρότερα για τις Σεϊχέλες, οπότε είμαστε. Κάθε φορά όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, μετανιώνουμε που έχουμε έρθει μέχρι εδώ, αλλά αυτό είναι το κόλπο. Να μετανιώσεις, να αναπονέσεις, να σκάσεις, να περπατήσεις και να δείτε τι εννοώ. Ούτως ώστε μόλις φτάσεις κάτω να το εκτιμήσεις ένα επίπεδο παραπάνω. Υπάρχει λογική. Και για όσους δεν θυμούνται γιατί πράγμα μιλάω, από εδώ θα πρέπει να περπατήσουμε μέχρι εκεί κάτω. Και είμαστε και οι δύο κάπως φορτωμένοι. Το κακό είναι ότι εσύ φοράς αθλητικά και εγώ φοράω στα γιονάρα. Το βλέπετε αυτό. Νομίζω για πρώτο μπάνιο μας αξίζει κάτι. Είναι private beach. Όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτή την παραλία την έχω διαφημίσει πιο πολύ από όλες σε όλα μου τα vlog και συνεχίζει, όπως λέει η Κωνσταντίνα, να μην έχει κόσμο. Αυτό είναι προφανές, γιατί βλέπετε πως είναι. Είμαι στο μόνο μέρος στο οποίο παίζει να έχει σκιά. Αυτή είναι εδώ την ώρα. Είναι ούτε μισό μέτρο κάτω από ένα βράχο και θα κατασκηνώσουμε εδώ. Θα στήσουμε τα πάντα. Είναι τέλεια θερμοκρασία για αυτό το μπάνιο. Η θάλασσα αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο. Είναι το γνωστό κάτουρο. Ξέρω πως σας φαίνεται περίεργο, αλλά όσοι δεν είστε από Χαλκιδική μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάτουρο. Κάτσε εδώ με βλέπετε καλύτερα. Είναι η θάλασσα. Είναι τόσο ζεστή όσο η μπανιέρα στο σπίτι. Τόσο όσο. Αν πεις πάνω δεν είναι καλό, αυτό θέλω να δροσιστώ. Όχι, είναι πολύ καλό, ειδικά για μένα που είμαι από Χαλκιδική, είναι το ιδανικό. Όσοι ξέρετε, θα με νιώσετε. Αλλά ό,τι και να πω, είναι όνειρο. Και νομίζω ήρθε η ώρα για την πρώτη φορά. Α, καίγομαι. Παιδες δεν υπάρχει.
Είναι σαν Σαχάρα, ξεκάθαρα. Ω, Κωνσταντίνα, έλα. Τώρα κάνω μπάνιο. Σε τόσο ζεστή θάλασσα, πρώτο μπάνιο στο ζεστή θάλασσα, true. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα γίνει 3-2-1. Ευθεία. 3-2-1, πρώτη βουτιά καλοκαιριού. Σε άλλα νέα, μόλις βγήκαμε από τη θάλασσα, ανακαλύψαμε ότι μας λείπει κάτι για τον... ότι η Κωνσταντίνα δεν έχει την κεφαλή από την τρόπο, οπότε όλο αυτό θα πρέπει να το φουσκώσουμε με το στόμα. Κοιτάξτε, έχει πάει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Πρέπει να γίνουν και κάποιες αναποδιές. Είναι κανόνας πλέον στη ζωή μου, στα vlog μου, να γίνονται αναποδιές συνέχεια. Εντάξει. Μιλώντας και για καντεμιά, ξέρασα το κινητό μου στα μάξι, πήγα να το πάρω και βρήκα επίσης και την τρόπα της Κωνσταντίνας. Αλλά το καλύτερο, για να μην φορέσω παπούτσια, φόρεσα τις παντόφλες της Κωνσταντίνας. Και τώρα θα ξανακατεύω. Είναι αυτό που λέει ο λαός, όποιος δεν έχει μυαλό, έχει ποντάρια. Οπότε αν το σκεφτόμασταν από πριν, δεν θα μπορούμε να ξανανεύουμε. Έλα όμως που το μυαλό μας ήταν αλλού. Μόλις έφτασα και βλέπω τη Γοργόνα εδώ, η οποία παλεύει με τον φουσκωτό της ουράνιο τόξο. Λοιπόν, δείτε εδώ, 1.70x95. Τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Κωνσταντίνα, δεν ήξερα ότι είσαι 1.72. Ναι, 1.75. Κάνω την εξής ερώτηση. Από το ίντερνετ το πήρες? Όχι. Έλα ρε, νόμιζα αυτές οι κλεψιές. Αυτές οι κλεψιές νόμιζα γίνονται μόνο στο ίντερνετ. Μπορεί να κάνει καλές βουτιές. Κοίτα, από αυτή την οπτική φαίνεται 1.70. Εγώ που είμαι πάνω από 1.70. Έλα. Εγώ που είμαι πάνω από 1.70 και το λέει και η στρατηγική μου ταυτότητα, μπορώ να πω ότι είμαι ένα τσίκ πιο ψηλό στον παθό. Το βεβάκι με το ζάρι εδώ. Πάρε το δικό σου, πρέπει να αποδείξω. Πρακτικά εδώ έρχεται ο κόσμος μόνο με βάρκες. Κανένας δεν έχει όρεξη να κατέβει. Ουράνια τόξο, Κωνσταντίνα. Πού βρίσκεις, είσαι ένα ουράνιο τόξο. Και αφού κολυμπήσαμε με τις ώρες κυριολεκτικά, είμαστε εδώ καμιά ώρα. Ήρθε η στιγμή σιγά σιγά να μαζεύουμε, Κωνσταντίνα. Γιατί κάποια πρέπει να πάει στο δεντιατρίο και κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να έρθει τόσο μακριά. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, μπορεί να ήταν μια ώρα, αλλά άξιζε σίγουρα. Έφυγε πολύ από το στρες με αυτήν εδώ, όχι μόνο τη βουτιά, αλλά και τη διαδρομή. Είπα τα θετικά, πρέπει να πω και τα αρνητικά αυτής της παραλίας. Επειδή είναι τελείως ανοργάνωτη και ελεύθερη, δεν έχει ούτε μία ντουζιέρα. Και όταν έχεις διαδρομή να κάνεις και μένεις με το αλάτι, είναι κάπως ζώρικο. Ειδικά η Κωνσταντίνα που θα πρέπει να πάει στο δεντιατρίο. Οπότε φεύγουμε μια ώρα νωρίτερα για να πάμε σπίτι να κάνει μπάνιο και μετά να πάει στο δεντιατρίο. Άρα εσείς που θέλετε να την επισκεφτείτε, πρέπει να έχετε και στο νου σε αυτά τα πράγματα. Εγώ τα λέω. Παρ' όλα αυτά, εμένω στην αρχική μου πρόταση ότι πρέπει να έρθετε, παρόλο που δεν θα σας δώσω ακριβώς τοποθεσία, για ευνόητους λόγους. Άρα το λες μόνο για αυτούς που μένουν εδώ κοντά και ξέρουν για ποιο μέρος. Ακριβώς. Επίσης, να σχολιάσουμε για την επιστροφή, η οποία είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Γιατί ξέρεις, δεν σε περιμένει μια παραλία, αλλά είναι ζεστό αμάξι. Και σε σχέση με πέρυσι, φέτος έχει και κάδο για τα σκουπίδια. Μία μέρα αργότερα συνεχίζω αυτό το vlog, καθώς την προηγούμενη μέρα απλά δεν έγινε τίποτα, επιστρέψαμε πίσω και ξεκίνησε μία τρελή μπόρα, ειλικρινά ερχόταν ένα σύννεφο κατάμαυρο και εμείς μείναμε στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχα ανεβάσει πολύ παλιά ένα vlog ή παλί, το οποίο ήταν το 2 μπάνια σε μία ημέρα που είχα ξεκινήσει να πάω για μπάνιο και μετά κατέληξα να γυρνάω πίσω με βροχή. Κάτι τέτοιο θα γινόταν και χθες, μόνο που απλά δεν γύρισα, επέλεξα να μείνω εδώ. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και κάτι ακόμα, μία έκπληξη την οποία δεν θα τη δείτε ακόμα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις 10 Ιουλίου θα πάω στην Ρόδο, ούτως ώστε να ζήσω μία τρελή εμπειρία με το Afendos Games. Θα ανέβουν βίντεο, θα ανέβει full υλικό στα social media. Θα πάθετε πλάκα με αυτά που θα έρθουν. Αν πιστεύετε ότι αυτό που είδατε ήταν δροσιστικό,
δεν έχει ιδέα τι θα ακολουθήσει. Ας πούμε ότι αυτό θα είναι οι διακοπές μου. Και όπως θα πω για μία ακόμα φορά, δεν έχει ιδέα πόσο τρελά πράγματα και τι τερματισμένη όρεξη θα έχω μόλις τελειώσω το στρατό. Σε vlog, σε gaming, σε live stream και σε χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία παίζει ακόμα να μην είχα καν ποτέ ασχοληθεί. Απλά μείνετε συντονισμένοι για αυτό. Λοιπόν, και επειδή ενδεχομένως να σας αρέσει, αυτός είμαι εγώ εδώ μικρός και αυτός είναι ο αδερφός μου. Δείτε τι ωραίο μωρό που ήμουν. Όπως και να έχει, ήρθε να τελειώσω αυτό το vlog. Να τσεκάρετε στο κανάλι της Κωνσταντίνας να κάνει εβδομαδιαία vlog για να πάρετε λίγο παρασκήνιο περισσότερο από τη ζωή μας. Και είσαι και πρωταγωνιστής. Είμαι σχεδόν πρωταγωνιστής σε κάποια. Συμπρωταγωνιστής. Αν μπράβο, η Κωνσταντίνα κρατάει την κάμερα, εγώ απλά μιλάω. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Άρα, μένετε συντονισμένοι, τσεκάρετε περισσότερα βίντεο τα οποία μπορεί να έχετε χάσει σχετικά με το Project Car και όλα αυτά, κάποιες ιδέες. Πείτε μου στα σχόλια αν εσείς έχετε κάνει το πρώτο μπάνιο ή σε ποιο μπάνιο βρίσκεστε. Το έχουν κάνει. Έχουμε καθυστερήσει, ισχύει. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.